Να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ γύρω από τη γιορταστική Αθήνα που ετοίμασε ο Σωκράτης λοιπόν. Τσιβλιάς. Καταρχήν ήθελα να σε ρωτήσω, είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό ένα είδος top 10 ελληνικού και υπήρχαν κάποιες ενστάσεις από την πλευρά τη δική σας για το τελευταίο σας δίσκο. Θες να μας πεις ακριβώς την άποψη των παιδιών της Πάτρας πάνω σε αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κάνετε ένα top 10 όπου ο κύριος Μικρούτζικος παρουσίασε τα 10 τραγούδια τα οποία πουλήσαν περισσότερο. Mm-hmm. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τα νούμερα δηλαδή και σας φέραμε νομίζω κάτι αποδείξει από την ΕΜΣΕ, από τις πωλήσεις των δίσκων, ότι είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είστε οι πρώτοι και έχετε πουλήσει κατά τα δικά σας, κατά τις δικές σας εκτιμήσεις περίπου πόσο? 91.000 δίσκους. 91.000 δίσκους. Ναι. Ο Θάνος Μικρούτσικος, αν μας ακούει τώρα, Θάνο, αν μας ακούς, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αυτό ζωντανά να έρθει, στο στούντιο μαζί με τα παιδιά της Πάτρας. Υπάρχουν κάποιοι που σας καταλογίζουν ότι πώς μπορούν, ξέρουμε όλοι ότι έχετε, σας λένε παιδιά από την Πάτρα γιατί έχετε ξεκινήσει από τα πανεπιστήμια και από τα πολυτεχνία της Πάτρας, από το Πολυτεχνείο, και όχι γιατί είστε πατρίνοι, έτσι δεν είναι? Ναι. Κανείς δεν είναι από την Πάτρα. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό. Λένε ότι πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά που στο τελευταίο τους δίσκο τους βλέπουμε φωτογραφία με σμόκιν ή με φράκο, εγώ δεν πρόσεξα πάρα πολύ καλά το εξώφυλλο, και που είναι κάποιοι φοιτητές κτλ., να μπορούν να κάνουν λαϊκό τραγούδι. Πόσο λαϊκοί λοιπόν πρέπει να είναι κάποιοι για να κάνουν λαϊκό τραγούδι? Λέμε τώρα. Ο κόσμος είναι κακός. Τι θα λέγατε πάνω σε αυτό? Σε απαντήσω λίγο. Άσε να απαντήσω, Βαγγέλης. Βαγγέλης, ακούω. Κοίτα, εντάξει, ο όρος λαϊκό, λαϊκός άνθρωπος, παίρνει πολύ νερό και έχει κάθε φορά μια διαφορετική ευρύτητα, μπορεί να το δώσει ο καθένας, σαν ερμηνεία. Εμείς είμαστε 5 λαϊκά μορφωμένα παιδιά. Ναι, σας λένε λίγο ότι είστε λίγο sick λαϊκά παιδιά. Sick λαϊκά, όπως έτσι, κάπως έτσι σας καταλαβίζουν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αργύρη, θέλεις να μας πεις ποιοι είναι σήμερα στην παρέα μας? Στην παρέα μας σήμερα έχουμε μερικά παιδιά που μας πλαισιώνουν και στο μαγαζί που δουλεύουμε. Είναι ο Βασιλάκης ο Σαλέας, ο σολίστης μας που παίζει κλαρίνο. Είναι ο Γιώργος ο Καλκάνης, ο οποίος είναι καθηγητής και παίζει και πιάνο. Έλα, μαέστρο Καλκάνη, έμπαινε. Άλλο και είναι και ο Φίλιππος Αβουλός, ο οποίος θα μας παίξει κρουστά. Καλκάνης ήταν από την Πάτρα, σπούδασε στην Πάτρα μαζί μας. Ναι. Και τώρα είναι και καθηγητής και πιανίστας. Τα συνδυάζεις όλα λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, πάμε παιδιά από την Πάτρα. Μπράβο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ γρήγορα τώρα καταρχήν τους φίλους γιατρούς που ήρθαν εδώ και μας μίλησαν για τη μεταμόσχευση και τη δωρεά σώματος, τους κυρίους Δρούτσα και Παπαθεοφάνη. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο, μάλλον τον συνάδελφο Γιώργο Κίλιαρη, όχι ότι δεν είναι κύριος, αλίμονο, για το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που μας έδωσε για τα ναρκωτικά, και φυσικά τους φίλους από την Πάτρα και μη, που ήρθαν και ήταν σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Και κυρίως και μη, νομίζω. Είναι περισσότερο και μη παρά από την Πάτρα. Φίλες και φίλοι, εμείς εδώ από το κοντρόλ, από το πλατό, μπροστά και πίσω από την κάμερα, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και να είστε όλοι πολύ καλά. Να είστε καλά.